στο ΠΕΑΚΙ θα πραγματοποιηθεί το 16ο Motor Festival από τις 21 έως 23 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για μια μεγάλη διοργάνωση που θα γίνει στην πόλη και αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος κόσμου που ασχολείται με τις μηχανές. Ύστερα από 15 επιτυχημένες διοργανώσεις, η αποστολή για το 2020 είναι να έρθει ακόμη πιο κοντά ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα. Μέσα από το πιο θεαματικό μηχανοκίνητο πάρκο αδρεναλίνης, το Motor Festival, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κοντιζάς. Το Motor Festival ξαναζωντανεύει λοιπόν στις 21 Φεβρουαρίου στο Πανιπιρωτικό, μια ημέρα που γιορτάζει η πόλη την απελευθέρωσή της. Ο κ. Κοντιζάς, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι συνδιοργανωτές. Με μεγάλη χαρά και τιμή βρισκόμαστε στο Δημαρχείο των Ιωαννιτών και ανακοινώνουμε επίσημα 21 με 23 Φεβρουαρίου, 16ο Motor Festival. Η μεγαλύτερη γιορτή της μηχανοκίνησης είναι γεγονός, επιστρέφει μετά από 2 χρόνια ξανά εδώ στα Ιωάννινα και ο στόχος είναι ένας. Πραγματικά να αναδείξουμε στο μέγιστο το μηχανοκίνητο αθλητισμό, να ξεπεράσουμε οτιδήποτε έχει προκύψει ή έχει γίνει ήδη στο παρελθόν, όχι μόνο σαν Motor Festival, αλλά γενικότερα σαν θέαμα στα μηχανοκίνητα θεάματα, πάντα συζητάμε σε όλη την Ελλάδα. Για πρώτη φορά θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια αρένα η οποία θα φέρουμε κοντά όλο τον κόσμο της μοτοσυκλέτας με enduro, μια αρένα enduro cross, φυσικά τα 4x4, τα φορτηγά, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, είτε είναι ραλί, είτε είναι αναβασιάρικα, είτε είναι ακόμα ντριφτάμαξα, τα οποία πραγματικά προκαλούν πολύ θέαμα. Θα φέρουμε οδηγούς που με πολύ μεγάλη χαρά το ανακοινώνω, από τη Βαλτιμόρη, από την Αμερική, από τα Βαλκάνια, οδηγούς από όλη την Ελλάδα που θα παρευρεθούν στο 16ο Motor Festival με σκοπό πραγματικά να αποθεώσουν και γενικότερα να ανεβάσουν την αδραλίνη στο μέγιστο και ο πιο δύσκολος, πραγματικά ο πιο δύσκολος θεατής να τον κερδίσουν και να, να του μείνει μια εμπειρία αξέχαστη του 16ου Motor Festival. Μηχανοκίνητο αθλητισμό, μια γιορτή η οποία, όπως ανέφερε και πριν ο εκπρόσωπος, είναι μία από τις εκδηλώσεις που εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου την υποστηρίζουμε. Αυτή τη φορά θα βοηθήσουμε πάρα πολύ στην διαμόρφωση του χώρου στον οποίο θα γίνουν αυτές οι επιδείξεις. Αυτές οι επιδείξεις που θα γίνουν και από μηχανές και από τετρακίνητα οχήματα διαφόρων διαστάσεων. Βλέπουμε ότι αυτό το οποίο έρχεται θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και εμείς δεν μπορούμε να απέχουμε. Επομένως, θα βοηθήσουμε πάρα πολύ στη διαμόρφωση του χώρου ως μία από τις εκδηλώσεις που η Περιφέρεια Ηπείρου της εντάσσει στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Μπορούμε να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι γίνονται πάρα πολύ σημαντικά βήματα στο κομμάτι του μηχανοαθλητισμού. Το Motor Festival συμβάλλει σε αυτό το σκοπό, στην ανάδειξη αυτού του αθλήματος, του οποίου, όπως είπε ο κ. Κολιζάς, πολλές φορές θεωρείται παρεξηγημένο. Είναι αυτό όμως πάρα πολύ όμορφο, έχει και αυτό τις ομορφιές του και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να καλέσουμε τον υπηρετικό λαό, τον λαό ο οποίος ενδιαφέρεται και θέλει να δει και αυτό το κομμάτι του αθλητισμού, να το επισκεφτεί και να δει ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και μια ξεχωριστή εμπειρία διαφορετική από τις υπόλοιπες. Οι συμμετέχοντες του Festival Motors, τους οποίους καλωσορίζω, θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της πόλης μας. Επίσης, θέλω να κάνω μια μνήμα στην Περιφέρεια Ηπείρου και ειδικά στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη κύριο Γοργόλη Βασίλη, στον οποίο είμαστε σε στενή επαφή. Αποτελούν τα μεγαλύτερα events στο μηχανοκίνητο αθλητισμό στην πόλη μας. Να πω ότι οι πληρώτες για το συγκεκριμένο τρίμερο είναι πάρα πολύ μεγάλες και σχεδόν αγγίζουμε το 100%, μιας και θα φιλοξενήσουμε πάρα πολλούς οδηγούς από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, καθώς θα έρθουν και πάρα πολλοί φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού από τη Βορειοδυτική Ελλάδα και από τα Βαλκάνια. Επίσης, να αναφέρω ότι το feedback για την πόλη μας είναι πάρα πολύ μεγάλο, μιας και τους τελευταίους 5 μήνες μέσω της εκπομπής Edging Power του κυρίου Μιχάλη Κοτιζά προβάλλεται πάρα πολύ η περιοχή μας και η πόλη μας. Εμείς σαν Ελέτα, μετά από τόσα χρόνια που έχουμε φέρει το motorsport στα Γιάννενα και πιστεύω ότι στην Ελλάδα είμαστε από τις πιο ισχυρές λέσχες, πάντα θα βοηθάμε τέτοιες εκδηλώσεις για να ενισχύσουμε πάρα πολύ όλο το χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να βγει στον κόσμο με πιο καλά χαρακτηριστικά από ό,τι είναι ήδη υπάρχουν.